Ανησυχητική είναι η εικόνα στην Κάριστο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση την Ματίνα Ρέτσα, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος από το ΙΒΗΜΑ, να μας δώσει την εικόνα, Ματίνα. Καλησπέρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε συνεχίζουν τα πύρινα μέτωπα να ταλαιπωρούν την περιοχή του Πλατανιστού στην Κάριστο. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρίστου, ο οποίος μας είπε χαρακτηριστικά ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στον Πλατανιστό, μιας και οι εναέριες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο έριξαν επιχειρεί μέχρι και αυτήν την ώρα, και έτσι έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα μέτωπα είναι σε εξέλιξη και πρέπει να σας πω ότι η ανησυχία των αρχών και της πυροσβεστικής είναι η ισχυρή άνεμη. Αν κοπάσουν οι άνεμοι, τότε θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, παρότι θα πέσει και το σκοτάδι. Υπάρχουν, Ματίνα, πληροφορίες ότι αγνοείται κάποιος κάτοικος? Υπάρχουν πληροφορίες ότι αγνοείται ένα 41χρονος κτηνοτρόφος από τον Πλατανιστό, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του εχθές την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά για να πάει στο μαντρί του, και έκτοτε δεν έχει δώσει μια ζωή, δεν επέστρεψε στο σπίτι του. Πρέπει να σας πω ότι την πληροφορία μου επιβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ότι πράγματι η οικογένειά του αναζητά, και σε επικοινωνία που είχαμε την αστυνομική διεύθυνση της Εύβοιας γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία και ότι αγνοείται ένας άνθρωπος και το διερευνούν.